θέλω να συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το οποίο σας είχα προαναγγείλει πριν μερικές μέρες. Λοιπόν, υπάρχουν όλο και περισσότερες φωνές ειδικών, διεθνολόγων, γεωστρατηγικών αναλυτών, αλλά και δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν κάνει έτσι μια εκτενέστερη έρευνα αναφορικά με το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και όλο λοιπόν και περισσότερες φωνές μιλούν για τα λάθη και τις εκχωρήσεις που έγιναν από αυτήν την συμφωνία στα Σκόπια. Τα Σκόπια λοιπόν χάρη σε αυτήν την συμφωνία, η οποία συμπλήρωσε 4 χρόνια στις 12 Φεβρουαρίου του 2023, τα Σκόπια κέρδισαν πολλά, όπως επίσης την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, αντίθετα με την Ελλάδα που είναι υποσυζήτηση του αν τελικώς κέρδισε κάτι με όλη αυτή την ιστορία. Έτσι λοιπόν θέλω σήμερα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μου, τον αξιότιμο αντιστράτηγο εναποστρατείας, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πλέον έχουν τεθεί και πάλι σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών και να δούμε τελικώς αν έχουν γίνει λάθη πράγματι, αν έχουν γίνει εκχωρήσεις και παραχωρήσεις στα Σκόπια που τα Σκόπια τελικώς αθετούν να τηρήσουν τους όρους της Συμφωνίας, διότι πραγματικά είναι πολλές οι φωνές από διεθνολόγους που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και φυσικά όλα αυτά σε σχέση και με το γεγονός ότι τα Σκόπια αναγνωρίζουν και προωθούν τις βλέψεις της Τουρκίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλτζόη, στρατηγέ. Καλημέρα σας, κυρία Καλαμάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε την τιμή να είστε εδώ. Πιστεύω ότι είσαστε από τις φωνές και από αυτούς τους ανθρώπους, τους ειδικούς, τους καταρτισμένους να συζητούν τέτοια ζητήματα. Και επειδή πολλές άλλες έχει ξεσπάσει και πολλές συζητήσεις μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που έχει τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών, θέλω να συζητήσουμε μαζί και τις δηλώσεις του κυρίου Ευτυχίδη, του διεθνολόγου, ο οποίος λοιπόν κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και μιλάει ανοιχτά για παραχώρηση του ελληνικού κράτους προς την γείτονα χώρα, η οποία λοιπόν συντάσσεται μάλιστα και πολιτικά με τις βλέψεις του κυρίου Ερντογάν. Έχετε απόλυτα δίκιο, όπως και ο κύριος Ευτυχίδης, ο οποίος είναι και γνωστός. Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα μετά από 4 χρόνια, παρόλο αν θυμάστε τις διαδηλώσεις του ελληνικού λαού και ούτω, και τις διαφωνίες σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που ερχότανε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να μια χώρα σαν την Ελλάδα να παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα, να παραχωρήσει εθνική κυριαρχία. Πραγματικά δηλαδή ακόμα και τώρα δεν καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι εμείς κάναμε μια συμφωνία που αναγνωρίζουμε τους Σλάβους Σκοπιανούς ως Μακεδόνες, τη βουλγαρική γλώσσα τους ως μακεδονική. Και ό,τι έχει σχέση με αυτή να χρησιμοποιεί και να περιέχει τον όρο Μακεδονία, καθαρά ελληνικό. Και μέχρι τώρα δεν ξέρω αν έχετε καταμετρήσει, αλλά διαβάζοντας ένα άρθρο ενός εξαίρετου καθηγητή, έχουν παρατηρηθεί 326 παραβιάσεις σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Δηλαδή, τι προβλέπει η συμφωνία. Έτσι λοιπόν, απορώ γιατί επεγράφει αυτή η συμφωνία. Γιατί η Ελλάδα δεν αντιδρά, γιατί δεν καταγγέλει αυτή τη συμφωνία και θέλω να μας πούνε ότι γέγονε και ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Εδώ βλέπετε ο κύριος Ερντογάν μετά από 100 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης της Ροζάνης προσπαθεί να την αναθεωρήσει. Σωστά. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Τι να πω, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με ξεπερνάει. Τη δική μου λογική την ξεπερνά και απορώ πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν τη συμφωνία ακόμα και τώρα μετά από 4 χρόνια να λένε ήταν πολύ καλή συμφωνία. Σαν να μην καταλάβανε κάτι και συνεχίζουν πάλι στο ίδιο τροπάριο. Φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα διατύπωσης, γι' αυτό ίσως να διατείνονται κάτι τέτοιο. Όμως πρέπει να πούμε ότι με αυτήν την επέσχυντη συμφωνία, η οποία έχει λάβει τον χαρακτηρισμό προδοτική, παραχωρήσαμε όνομα στο κρατήδιο των Σκοπίων, χαρακτηρίζοντάς το ως Βόρεια Μακεδονία και επίσης παραχωρήσαμε και εθνικότητα στους κατοίκους και επίσης αναγνωρίσαμε επίσημα και την ύπαρξη ξεχωριστής γλώσσας, δίνοντάς τους κρατική υπόσταση με αυτόν τον τρόπο και οντότητα και ιστορικό παρελθόν.
Και γενικότερα θεωρώ ότι ως αντάλλαγμα υπήρξε ένα θολό αφήγημα περί ασφάλειας και ανάπτυξης με την είσοδο των βόρειων γειτόνων στο ΝΑΤΟ και την στήριξη της ευρωπαϊκής τους προοπτικής. Και επίσης να πούμε ότι ακόμη και κάποιες προφανείς προβλεπόμενες από τη Συμφωνία αλλαγές, όπως αυτές στο Σύνταγμα της χώρας, σύμφωνα με τον κύριο Ευτυχίδη πάντα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε τελικώς να εξαλείψουν αυτές οι αλυτρωτικές αναθεωρητικές τάσεις, γιατί θεωρητικά θεωρήθηκε αυτή η συμφωνία πολύ σημαντική, γιατί υποτίθεται ότι έλυνε τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις, ότι αυτό το ζήτημα δηλαδή στην ουσία θα αποσοβούνταν. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Επειδή ενδεχομένως οι ακροατές μας ενδεχομένως να μην έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει, εγώ θα πω το εξής. Η Ελλάδα, το ισχυρότερο κράτος των Βαλκανίων, πιέστηκε, λέει, και αποδέχτηκε αυτή τη συμφωνία. Ήθελα να ρωτήσω, η Βουλγαρία είναι ακόμα πιο ισχυρή από την Ελλάδα, η οποία απέτησε και είπε και επέβαλε ότι η γλώσσα που μιλάτε είναι βουλγαρική και ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα σε εσάς και όχι μακεδονική. Και το δεχτήκανε οι Σκοπιανοί, γιατί είπανε ότι οι Βούλγαροι ότι δεν μπαίνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βάζω βέτο. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί? Προσέξτε να δείτε. Διεκδικούν τη δική τους, ως δική τους, τη μακεδονική αρχαιότητα. Χρησιμοποιούν κατά κόρο ακόμα και σήμερα το σύμβολο του ήλιου της Βεργίνας. Διακινούν χάρτες που δείχνουν τη χώρα τους να εκτείνεται μέχρι και τη Χαλκιδική. Χρησιμοποιούν συνεχώς την ονομασία σκέτο Μακεδονία και χαρακτηρίζουν μακεδονικό ό,τι παράγεται στη χώρα τους από κρασιά μέχρι τραγούδια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, σας έχω πει δηλαδή, σας είπα 326 παραβιάσεις. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε και κάτι άλλο. Το υπερεθνικιστικό το κόμμα, το ΒΜΡΟ, που αντιτάχθηκε στη συμφωνία των Πρεσπών, σαρώνει τώρα πλέον σε δημοτικότητα και οι υποψήφοι του νίκησαν κατά κράτος αντιπάλους στις δημοτικές εκλογές του 2021. Και στις επόμενες εκλογές εγώ τους βλέπω κυβέρνηση. Από τη δική μας πλευρά βλέπουμε όλες αυτές τις παραβιάσεις. Και θα πούμε, το κόμμα το οποίο υπέγραψε, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει φύγει από την κυβέρνηση. Έχει αλλάξει όμως η κυβέρνηση της χώρας μας εδώ και 4 χρόνια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το πολιτικό κατεστημένο που υπάρχει και αυτό που έφυγε και αυτό που είναι ακριβώς των ιδίων αντιλήψεων. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να σεβόμαστε και να εφαρμόζουμε τη συμφωνία αδιαφορώντας για αυτά που κάνουν οι άλλοι. Να πω και κάτι έτσι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Βεβαίως. Έχει δημιουργηθεί σύλλογος φιλοσκοπιανών στη Φλόρινα με σκοπό τη διδασκαλία της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας. Λοιπόν, μάλιστα, την οποία θέλει να διδάξει και σε ελληνικά πανεπιστήμια. Και αυτό πήρε την έγκριση των ελληνικών δικαστηρίων. Πώς θα το κρίνουμε αυτό, κυρία Γαλανάκη? Δεν ξέρω, υπάρχει μια συνωμοσία του πολιτικού και δικαστικού συστήματος της χώρας και εμείς έχουμε μείνει σαν αθεροβάμενες απ' έξω να φωνάζουμε? Και βέβαια, πραγματικά, σε αυτό το σημείο, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Λίγο τα λεγόμενά σας σε σχέση με αυτήν λοιπόν την προσπάθεια ίδρυσης σχολής μακεδονικής γλώσσας στη Φλόρινα, να πούμε ότι στην Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπάρχει αναφορά σε ύπαρξη μειονότητας, ενώ αντίθετα υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο 3 παράγραφος 4 για αποφυγή και με μη ανοχή αποσχιστικών δράσεων και δραστηριοτήτων ακόμη και από ομάδες ή άτομα. Άρα λοιπόν βάσει τούτου εδώ πέρα γίνεται πάλι μια προσπάθεια θέτησης των όρων της συμφωνίας, διότι αναρωτιέται κανείς αν, ας πούμε, δημιουργηθεί τέτοια σχολή και αναγνωριστεί η γλώσσα που προσπαθούν, ας πούμε, τεχνιώντες και μανιωδώς να κάνουν, αν θα προκύψει και μια τέτοια μειονότητα και πάλι εντός ελληνικής επικράτειας, και κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί για όλα αυτά. Όχι βέβαια, και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει υπάρχει μια επιτροπή ελληνισμού στην περιοχή εκεί, η οποία έχει ασκήσει τριτανακοπή, δηλαδή έχει κάνει έχει προσφύγει στο δικαστήριο ότως ώστε να μην αναγνωριστεί αυτό το οποίο έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα, δηλαδή ότι είναι Μακεδόνες μέσα στην Ελλάδα, και όπως πολύ σωστά είπατε δημιουργείται μακεδονική μειονότητα. Μετά από 2 αναβολές έχει οριστεί να
δικαστεί στις 21 Σεπτεμβρίου του 2023. Λοιπόν, δηλαδή σε μερικούς μήνες. Να δούμε τι θα γίνει, αν και πάλι απορριφθεί αυτή η προσφυγή που έχουν κάνει ορισμένοι σύλλογοι Ελλήνων, οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν αυτό το οποίο έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, τότε δεν ξέρω να πω, μάλλον για μένα πλέον θα πρέπει ο λαός πλέον να πάρει στα χέρια του αυτόν τον αγώνα. Διότι πραγματικά, σας λέω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν μπορώ αυτό. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και φανταστείτε, όπως είπατε και στην αρχή, αν υπήρχε πιθανότητα να συμβεί τέτοιο πράγμα στην Τουρκία. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπορούσε να συμβεί. Εγώ, επίσης, ξέρετε τι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε, ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ακόμη ένας χρόνος για να λήξει το διάστημα. Υπάρχει δηλαδή ακόμη αυτή η τεχνική και πολιτική μεταβατική περίοδος. Και αναρωτιέται λοιπόν κανείς, εφόσον υπάρχουν τόσες πολλές παραβιάσεις που πλέον είναι εξόφθαλμα πολλές, για ποιο λόγο δεν γίνεται μία καταγγελία αυτής της συμφωνίας από την πλευρά τουλάχιστον των πατριωτικών, ας πούμε, κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Αυτό, ας πούμε, θεωρώ ότι θα ήταν κάτι που θα έπρεπε εκ της αρχής να έχει συμβεί ήδη. Κι όμως δεν συμβαίνει. Αυτό το αυτονόητο το οποίο λέτε δεν συμβαίνει. Δεν ξέρω, όπως σας είπα προηγουμένως, θα πρέπει ο λαός να πάρει στα χέρια του αυτή την κατάσταση. Πρέπει να σταματήσουμε να μην συμμετέχουμε στα κοινά. Πρέπει να σταματήσουμε να διαφορούμε για τα εθνικά. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πολίτες που ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, αλλά για την ευημερία του συλλόγου, για την ευημερία του έθνους. Δηλαδή, πρέπει κάθε χρόνο έχει δημιουργηθεί, από ό,τι έχω διαβάσει, έχουν ανακηρύξει η Επιτροπή του Ελληνισμού, αυτή που μόνο αγωνίζεται για τις 17 Ιουνίου, ημέρα αντίστασης και αγώνα κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι. Επειδή θα θυμόμαστε όλοι στις 17 Ιουνίου του 18, Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στο χωριό του Πισοντέρη της Φλόρινας για την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας, όπου, αν θυμάστε, ασκήθηκε υπερβολική βία από αστυνομικές δυνάμεις. Πολλά έχουν δεχτεί, αν είναι Έλληνες οι αστυνομικοί κλπ. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες θεωρίες, συνωμοσίες κλπ. Αλλά όταν κάποιοι που συμμετείχαν εκεί, και είναι και κάποιοι φίλοι μου, λένε δεν μιλούσαν ελληνικά κάποιοι από αυτούς, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως, δεν αρκεί μόνο αυτό το αγώνα που κάνει αυτή η Επιτροπή Ελληνισμού και κάθε χρόνο να θυμούμαστε αυτή την επέσχυντη συμφωνία. Πρέπει κάθε συνεχώς να μην αφήσουμε, δηλαδή, οποιαδήποτε κυβέρνηση να επισυχάζει. Και το ξαναλέω πάλι. Είδατε ότι η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει τιμωρηθεί για αυτό το πράγμα. Όχι μόνο έχασε τις επόμενες εκλογές, αλλά είδατε λοιπόν ποια είναι τα ποσοστά. Πιστεύετε ότι δεν έχει σχέση με αυτή τη συμφωνία? Έχει σχέση. Και μάλιστα θυμάμαι τότε, πριν υπογραφή, είχα παρευρεθεί σε μία διάλεξη στην Αθήνα, όπου παρουσιαστήκανε τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης για όλη την Ελλάδα. Ένα ποσοστό θα σας πω, γιατί υπήρχε πολλά ποσοστά, δηλαδή για διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Το γενικό σύνολο των Ελλήνων, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με συμφωνία των Πρεσπών, ήταν 71%. Δηλαδή 7 στους 10 Έλληνες ήταν αντίθετοι. Παρ' όλα αυτά δεν ληφθεί υπόψη καθόλου αυτό, υπεγράφει. Τι συνέβη στο Πασόκ, τι συνέβη στο κόμμα που κυβερνούσε στα Σκόπια? Παρόλο που ήταν ευλογική για τα Σκόπια, εν τούτης και τα δύο αυτά κόμματα καταποντίστηκαν. Ωραία. Στρατηγέ μου, θέλω για του λόγου του ασφαλές, σε αυτό το σημείο, να μεταφέρουμε στον αέρα και μία πληροφορία, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει πολύ καλά με αυτό που λέτε. Σύμφωνα λοιπόν με τον δημοσιογράφο, συγγραφέα και πολύ καλό γνώστη γεωπολιτικών και ιστορικών θεμάτων, τον κύριο Κώστα Μαρδά, λέγεται λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή είναι στον αέρα. Γιατί το δημοψήφισμα που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 είχε συμμετοχή 36,8%.
των πολιτών και όχι 50% συν έναν των εγγεγραμμένων όπως όφιλε. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν φέρει και την υπογραφή του Προέδρου της χώρας των Σκοπίων, του κύριου Ιβάνοφ, ο οποίος ως εθνικιστής δήλωσε αποχή. Φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Βουλής, παρότι αυτό δεν το προέβλεπε το Σύνταγμα. Και επιπλέον τότε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπήρξαν κάποιες καταγγελίες περί δωροδοκίας στο Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος από τον κύριο Καμένο, κάτι που συνιστά και λόγω ακυρότητας σε βάση του δικαίου των συνθήκων της Βιέννης του 1969. Οπότε εκ της αρχής υπήρξαν και τότε παραβιάσεις που επισημάνθηκαν. Έχετε απόλυτα δίκιο. Μάλιστα ο κύριος Βαρδάς, έχουμε την τιμή να τον έχουμε και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ. Πραγματικά έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέει ο κύριος Βαρδάς. Και θυμόμαστε τότε όλοι ότι πολύ σωστά, δηλαδή διαπράχθησαν ανομίες και πράγματα τα οποία η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε κάθε λόγο να άρει ή να αμφισβητήσει αυτή τη συμφωνία. Βλέπετε λοιπόν ότι για να γίνονται όλα αυτά και ουδείς να ταράσετε, ουδείς να ενδιαφέρετε, σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη η πίεση για αυτό το κρατήδιο. Τι συμβαίνει? Να το πούμε και λίγο γεωπολιτικά, να μιλήσω και με την ιδιότητά μου ως γεωπολιτικού. Θα σας πω κάτι και θα βγάλω τα συμπερασματά σας. Η μεγαλύτερη βάση που υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία και στην Αμερική Αμερικανική, είναι η βάση Bond Steel. Πού βρίσκεται η βάση, ξέρετε? Είναι μεταξύ, η μισή είναι στο κράτος των Σκοπίων, και η άλλη μισή στο κράτος του Κωσόβου. Ένα άλλο τεχνητό κατασκεύασμα στην περιοχή εκεί. Είναι η μόνη στρατιωτική βάση, το μόνο ανθρώπινο κτίριο, το οποίο μετά το κινέζικο τείχος φαίνεται από το φεγγάρι. Εκεί μέσα λοιπόν, σε αυτή τη μεγαλύτερη βάση που έχουν οι Αμερικάνοι, έχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, γιατί είναι αυτή η βάση? Η βάση αυτή είναι για να εξυπηρετήσει τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις των Αμερικανών και ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της Μαύρης Θάλασσας. Μάλιστα. Προς αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Φυσικά και να ελέγχει το Αιγαίο και την Μεσόγειο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πίσω από αυτή την επέσχυτη συμφωνία που μας επευλήθη, και δυστυχώς κάθε φορά υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν το σθένος σαν τον Κολοκοτρώνη που όταν του είπε ο Χάμιλτον να κάνει συμφωνία, λέει ο Κολοκοτρώνης, λέει δυστυχώς Λόρδε μου, λέει, εμείς δεν έχουμε να κάνει συμφωνία, και μάλιστα ο τελευταίος βασιλιάς μας δεν έκανε συμφωνία με τους Τούρκους και πέθανε πάνω στη μάχη. Λοιπόν, μιλούσε για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και αυτό είναι απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του έθνους. Διότι μερικοί μας λένε ότι το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε το 1821. Λοιπόν, ερχόμαστε στα γεωπολιτικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με αυτά που σας είπα, δεν θέλω να πω περισσότερα, ποια είναι η σημασία και γιατί αυτές οι πιέσεις. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί ή το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος, το οποίο υπακούει στα κελεύσματα φίλων και συμμάχων μας, οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και δημιουργούν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία και γιατί δεν ξαναμιλήσαμε ό,τι και να γίνει, και γιατί δεν αρπάξαμε την ευκαιρία με όλες αυτές τις παραβιάσεις που έχουν κάνει οι γείτονες οι Σκοπιανοί να μην μιλάμε και να μην κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ χοντρό το γεωστρατηγικό παιχνίδι που παίζεται εδώ στην περιοχή, και το είδαμε, προσέξτε, πριν από 4 χρόνια έγινε η συμφωνία αυτή. Βέβαια. Πότε άρχισαν τα γεγονότα με την Ουκρανία? Πριν από 1,5 χρόνο. Ξέρετε, άμα τα συνδέσουμε όλο στο παζλ, όλα τα στοιχεία, θα δούμε ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν τη σημασία και το σκοπό τους. Και να μην πω περισσότερα για εδώ, ευχαριστώ. Γιατί
μιλάμε δημοσίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα μας πιέζει. Ήταν όμως μια εξαιρετική συζήτηση, θεωρώ, και νομίζω ότι θα ήταν καλό να θίξουμε και άλλα τέτοια ζητήματα, γιατί νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση. Είναι θέματα τα οποία δεν πολύ αγγίζονται, πρέπει να πω, στην επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Έχουμε και λέμε. Focus 103,6. Τα λέει.